Από 1η-1η του 2019. Υλοποιήσει το υπανεπολογισμό. Έτσι, ήδη έχει γίνει ο υπανεπολογισμός. Και μείωση, Γιώργο, 18% σίγουρα. Έως. Όπου ο κύριος Φίλης, ο πρώην Υπουργός Παιδείας και στέλεχος του, και βουλευτής και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, είπε θριαμβολογούμε στο Καστελόριζο τη στιγμή που οι συντάξεις θα πέσουν από 1η-1η του 19 στα Τάρταρα. Έτσι, δεν το παγώ. Και έφερε και παράδειγμα. Δεν το Ρωμανιάς, δεν το είπε ο Μητρόπουλος. Το είπε μάλιστα, έβαλε και μεγαλύτερη μείωση από αυτή που έχει βάλει ο Ρωμανιάς. Πολύ μεγαλύτερη μείωση. Δηλαδή το ξεπέρασε. Ορίστε. Εγώ δεν το απαντήσω για τον κύριο Φίλα, το απαντήσω για τον Ζαχαριάδη. Κύριε Ζαχαριάδη. Κοιτάξτε, καταρχήν, εγώ παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή όλες τις τοποθετήσεις των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, από τα πιο υψηλόβαθμα μέχρι τα πιο χαμηλόβαθμα. Κανένας δεν πανηγυρίζει το γεγονός ότι λέμε και αναγνωρίζεται σε ένα βαθμό ότι έχουμε σταθεροποιήσει κάποια δημοσιονομικά μεγέθη, δεν πρέπει να μας βάζει σε ένα πλαίσιο ανόητης χαράς ότι δήθεν όλα πάνε φανταστικά. Ούτε φανταστικά πάνε, ούτε καλά πάνε και τα προβλήματα είναι παρόντα. Απλά σταμάτησε η κάθετη πτώση που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και φαίνεται σε κάποιους δείχτες ότι σιγά σιγά αρχίζουμε να πηγαίνουμε η καλύτερα. Σταθεροποίηση εξαρτάται όπως, για παράδειγμα, των όπως για παράδειγμα στην ανεργία, όπως για παράδειγμα στην αποκατάσταση της ρευστότητας, όπως για παράδειγμα με την αύξηση των κατώτατων μισθών που είναι στη στρατηγική της παρούσας κυβέρνησης μέχρι την εξάντληση. Δεν αυξήθηκαν οι κατώτατοι μισθοί. Λέω για τη στρατηγική. Λέω για τη στρατηγική. Ένα λεπτό. Μου λέτε για κάτι που θα γίνει. Θα θέλαμε. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Που θέλετε. Μακάρι να γίνει. Κάποια πράγματα τα οποία έχουν συντελεστεί, όπως η μείωση της ανεργίας κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες, η μείωση της αδήλωτης... Ναι, θα δούμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, θα δούμε βεβαίως, ότι... Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Έτσι, έτσι. Επειδή εσείς τα παρακολουθείτε έτσι πολύ καλά, θυμάστε ότι όταν αναλάβαμε ήταν στα 2/3 η εκπεριτροπής απασχόληση και στο 1/3 η μόνιμη απασχόληση και τώρα είναι 50-50. Θα μου πείτε είναι καλό το 50-50, το λέτε, και πανηγυρίζετε και όπως είπατε. Κύριε, όχι, δεν πανηγυρίζω. Δεν πανηγυρίζω. Δεν πανηγυρίζω. Παίρνουν μισθούς χαμηλούς. Αυτά είναι όμως τα απόνερα. Από τον κατώτατο μισθό. Αυτά είναι τα απόνερα μιας πολιτικής διάλυσης η οποία ψηφίστηκε το 2012 με το χαμήλωμα του κατώτατου μισθού. Μπορώ, και Μπορώ, θα αναθεωρηθεί με τη δική μας πολιτική με την αύξηση. Το θέμα είναι άλλο, κύριε Ζαχαριάδη. Αυτό, το και θέμα, αυτό είναι το θέμα. Βεβαίως, το θέμα δεν είναι μπορείτε άλλο. Να παρουσιάζετε το κόμμα αν έχουμε επίσπευση και να λένε στο ότι πανηγυρίζουμε. Αν έχουμε επίσπευση της μείωσης του αφορολογήτου. Εάν ο επαναπολογισμός των συντάξεων... Επειδή το λέει το Δουνουτού. Το Δουνουτού από το 2015. Όχι, δεν το λέει το Δουνουτού. Ποιος το λέει το Δουνουτού. Το λέει το μνημόνιο το οποίο έχει ψηφιστεί. Ξέρετε τι λέει. Ότι αν το Δουνουτού εκτιμήσει ότι τα στοιχεία ναι, της οικονομίας θα το εκτιμήσει μας, όμως, με βάση τα στοιχεία. Ποια είναι τα όπως στοιχεία. Όπως το εκτίμησε και τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και έκανε λάθος. Και έκανε λάθος και το ομολόγησε και μειώσεις είχαμε. Πείτε εγώ, το. Εγώ δεν σας λέω. Τώρα είναι ότι μας να δεις, αλλά αυτό θα είναι λάθος. Μισό λεπτό σας λέω ότι να κλείσω και οι μειώσεις ξεκίνησαν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν λέω για τις μειώσεις τώρα. Λέει το Δουνουτού μπορεί να χρειαστεί αυτό. Υπάρχει κάποια ένδειξη στην πορεία εκτέλεση του προϋπολογισμού, στην πορεία των εσόδων ανάπτυξη, του ΕΦΚΑ λέγανε... και τα λοιπά. Πεσμένη ανάπτυξη. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. 1.700.000 άνθρωποι αδυνατούν να πληρώσουν τους φόρους, κύριε Ζαχαριάδη. Κύριε Παπαδάκη, το αν θα έρθει πιο πριν το αφορολόγητο ή όχι, δεν εξαρτάται από τα σωστά στοιχεία τα οποία λέτε, αλλά εξαρτάται από το στοιχείο εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο επίπεδο των εσόδων. Εγώ λοιπόν λέω με βάση τα επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης ότι αυτή τη στιγμή είμαστε πάνω από τους στόχους. Άρα λοιπόν δεν εγκυμονείται κίνδυνος. Δεν λέω ότι όλα τα στοιχεία της μακροοικονομίας είναι καλά. Κοιτάξτε, αυτό είναι προφανές. Το ξέρετε κι εσείς πολύ αλλά καλά. Αν πάω στον κύριο Κικίλια και λέμε τα μακροοικονομικά στοιχεία. Ποια είναι η πορεία του ΕΦΚΑ, κύριε Παπαδάκη? Αφήνουν αδιάφορους τους Έλληνες πολίτες. Όχι, δεν είναι έτσι. Τους αφήνουν αδιάφορους. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Ο ΕΦΚΑ θα βγει αντισταγματικός. Για να δούμε το σκεπτικό της απόφασης. Το δούμε το έχετε δει, εσείς δεν το έχετε δει. Δεν το έχω δει, όχι. Αν το είχατε δει, θα το είχα δει και εγώ. Δεν το έχετε δει, εσείς το έχω δει εγώ. Αλλά αν βγει αντισυνταγματικός. Θα δούμε λοιπόν τη συνταγματική. Άκουσα τον κύριο Κατρούγκαλο και δεν μη σας νοιάζει. Λέει, θα βγάλουμε ένα άλλο νόμο και θα κάνουμε τη διόρθωση και θα σκύνουν τα ίδια. Δεν πρόκειται πάντως να γυρίσουμε στο χρεοκοπημένο σύστημα των κλάσεων που είτε κάποιος έβγαζε 10.000 ευρώ. Οι συνταξιούχοι το χρεοκοπήσανε. Όχι. Οι κυβερνήσεις
Οι κυβερνήσει. Ναι, αλλά να σα πω κάτι. Οι κυβερνήσει αλλάζουν. Κυβερνήσεις, ο λαό δεν αλλάζει. Βεβαίως, οι κυβερνήσει και αυτοί που τώρα υποσχέθηκαν ότι δεν θα κάνουν τα λάθη των κυβερνήσεων. Πάντω αυτή ναι, τι θα κάνουμε τώρα, θα γυρίσουμε το χρόνο στο 1995. Να πούμε λίγο για την επόμενη μέρα. Κύριε Βαδάκη, να πει δύο κουβέντε ο κύριο. Η ιδιαϊκή προσέγγιση δεν έχει να κάνει με το φίλο μου τον Κώστα Ζαχαριάδη. Δημοσιογράφο, τι κάνει Γιάννη. Σιριζέο εκπρόσωπο, κουκιά παίρνω. Εδώ η ερώτηση είναι συγκεκριμένη. Ποια είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία σήμερα? Τα νούμερα τα οποία αποδοκιμάζανε χρόνια τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και λέγανε ότι δεν έχουν σημασία, τα προτάσουν και καλυμμένα για να κρύψουν μια πραγματικότητα. Τα αντίμετρα πρώτα απ' όλα έχουν ξεχαστεί. Έχουν μείνει στην άκρη μαζί και με τα προγράμματα Θεσσαλονίκης και τα παράλληλα προγράμματα κλπ. Τι αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία? Άγρια υπερφορολόγηση. Το παραδέχτηκε ο κύριος Τσακαλώτος στοχευμένα. Κατακριουργήσαμε φορολογικά τη μεσαία τάξη και τώρα το κάνουμε και στους αδυνάμους. Έχουμε ξεκοκαλίσει το σταθεροποιητικό πυρήνα της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί? Για να πιάσουμε τα νούμερα. Εσείς θα μπορέσετε λένε, να τα διορθώσετε αυτά? Μισό λεπτό, κύριε Παπαδάκη. Θα μπορέσετε. Θα σας πω αμέσως. Τους ίδιους θα έχετε απέναντί σας. Τους ίδιους θα έχετε απέναντί σας που πρέπει να ρωτήσετε. Θα σας πω αμέσως, θα σας πω και πώς. Εγώ θέλω να είμαι καθαρός. Θα σας πω αμέσως και θα σας πω και πώς. Άρα λοιπόν, επέλεξε το εργαλείο της υπερφορολόγησης ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Διαψεύδει ο κύριος Τσακαλώτος τον κύριο Τσίπρα που βγαίνει από το Καστελόριζο και λέει καθαρή έξοδος. Λέει ο ίδιος ο υπουργός του Εθνικής Οικονομίας που γνωρίζει και τα στοιχεία ότι αυτό είναι αδύνατο και θα χρειαστούν εργαλεία και μιλάει για ολιστικό σχέδιο ανάπτυξης τον επόμενο βήνα, δηλαδή μετά από τρία χρόνια. Κοροϊδεύουμε αλλήλους αυτή τη χώρα. Και εμείς τι λέμε ως αντίδοτο σε αυτή την πραγματικότητα των τελευταίων τριών χρόνων? Που είναι ένα μνημόνιο τρίτο αποτυχημένο. Τι που έχει αυξήσει το χρέος και έχει αυξήσει και λέξει πρόθεσμα. Λέμε, απελευθέρωση των επενδύσεων, τους οποίους οι ιδεολειπτικοί υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ κρατάνε πίσω, κρουνιδών, μισθού, συντάξει, φορολογία, εξωχώριε επενδύσει, πάση θυσία, μείωση. Ποιες επενδύσεις κρατάει η κυβέρνηση? Δεν υπάρχει κανένα θέμα, θα τα βρούμε εμείς, είμαστε σίγουρος. Όχι. Μείωση της φορολογίας, πάση θυσία. Δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα. Κρατάει ο ΣΥΡΙΖΑ η κυβέρνηση. Θέλω να συνεχίσουμε μετά. Να πω αυτό που πιο θέλω. Πάση θυσία μείωση της φορολογίας. Είτε συμφωνούν οι δανειστές, είτε δεν συμφωνούν οι δανειστές. Το ξανακάναμε το ΦΠΑ το 2014 και με το πετρέλαιο θέρμανση. Θα το ξανακάνουμε και τώρα. Αλλά δεν και να φταρνιστούμε, πρέπει να πάρουμε νέες θέσεις εργασίας για τους Έλληνες. Θα επιβραβεύσουμε τον μικρό, μεσαίο πρέπει και να κάνω μεγάλο μια μικρή ιδιώτη διακοπή. Θα με καταλάβετε. Θα του επιτρέψουμε να έχει κέρδος, αποποινικοποιούμε το κέρδος προς χάρη της φορολογίας των εσφορών για να κάνουμε κοινωνική πολιτική. Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή πριν όμως εμείς όπως συνηθίζουμε να λέμε. Στηρίζουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις.